βάση νομοθεσίας κανονικά πρέπει να εφαρμοστεί από πρώτους πρώτου η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας που εμείς σαν εργατικό κέντρο είμαστε θετικοί το να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί πλήρω. έχει εφαρμοστεί σε, κάποιου σε κάποιους κλάδους τους οποίους περιμένουν να δούμε και τα αποτελέσματα αυτών, των καρτών. Ε, με, είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με την επιθεώρηση εργασία ώστε να δούμε πώ πώς προχωράει η εφαρμογή. Κοιτάξτε, έχουμε ξαναπεί πάρα πολλέ φορέ ότι η επιθεώρηση εργασία είναι υποστολεχωμένη. Οι, οι υπάλληλοι εκεί κάνουν υπεράθυπλε προσπάθειε για να κάνουν τους αλλιώξεις που πρέπει να κάνουν. Τώρα τους έχει πέσει και το βάρος με τις, κάρτες, κάρτε. Με, με τις ηλεκτρονικές κάρτες. Εμείς επειδή μιλάμε με τα σωματεία κατά καιρού και κάθε μέρα σχεδόν, σε κάποιους κλάδους έχει εφαρμοστεί και μάλιστα είναι με θετικό, με θετικό πρόσημο. Ε, όπως είναι οι τράπεζα όπως είναι τα σούπερ μάρκετ. Περιμένουμε όμως να εφαρμοστεί και στα άλλους κλάδους, γιατί η νομοδοσία αφορά όλους τους κλάδους. Και, πόσο, και μάλιστα θα έπρεπε, θα περιμένουμε να δούμε και τη σεσόν που θα μπει, αν εφαρμοστεί. Που από ό,τι μαθαίνουμε από, τους, από τα αρμόδια υπουργεία, στον τουρισμό, επειδή είναι μεγάλο κομμάτι, μα λένε ότι θα εφαρμοστεί από το 2025. Κάθε χρόνο παίρνει και παράταση η εφαρμογή τη κάρτα. Εμεί, όταν θέλουμε να πούμε ότι, όταν γίνεται μια νομοθεσία και μπαίνουν τέτοιου είδου νομοθεσίε και τέτοιου είδου παραγράφου, πρέπει να εφαρμόζονται. Σε κάθε περίπτωση, το Εργατικό κέντρο είναι υπέρ τη εφαρμογή τη ηλεκτρονική κάρτα. Ε, το έχουμε πει πολλές φορές ε, και περιμένουμε την πλήρη εφαρμογή σε όλους τους κλάδους. αυτό είναι η, φθ, είναι η ευθύνη του υπουργείου Εργασία, που πρέπει να στελεχώσει και την της εργασίας για να γίνει ε, η εφαρμογή της πλήρης σε όλους τους κλάδους εργασίας σε, σε όλους τους χώρους εργασίας.